Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το Time TV θα σας παρουσιάσει σήμερα μια πραγματικά ξεχωριστή επιχειρηματική ιστορία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Σοφοκλή Παναγιώτου, ο οποίος δημιούργησε από το μηδέν ένα μοναδικό εγχείρημα. Δημιούργησε μια μικροζυθοποιία η οποία αποτελεί κόσμημα για την ελληνική αγορά μπύρας. Θα μας ξεδιπλώσει όμως στη σημερινή κουβέντα που θα έχουμε μαζί του όλο αυτό το επιχειρηματικό story. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Είναι αλήθεια ότι η αγορά μπύρας εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλη... γίνεται αντικείμενο πολύ μεγάλων συζητήσεων και προσδοκιών, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότερο ακούγεται, αν θέλετε και λίγο εξαιτίας και του γεγονότος ότι τα σκληρά ποτά δοκιμάστηκαν έντονα και από το επίπεδο της φορολογίας. Ακούγεται λοιπόν πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας αίσθηση για την εξέλιξη αυτής της αγοράς? Καταρχήν φαίνεται ότι το κομμάτι της μπύρας, αν θέλετε, δεν έχει ακολουθήσει την πορεία της κρίσης που έχουν ακολουθήσει τα υπόλοιπα αλκοολούχα. Σίγουρα η φορολογία στα αλκοολούχα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό ευνόησε την μπύρα, που γενικά έχει μια χαμηλότερη φορολογία. Η μπύρα είναι ένα προϊόν το οποίο δεν οθεύεται. Σωστά. Πράγμα το οποίο αποτελεί ένα πλεονέκτημα. Και ένα εφέγγιο για τον καταναλωτή. Σωστά. Ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτό το οποίο θα δοκιμάσω μπορεί να είναι μια μπύρα ροής, μπορεί να είναι μια premium μπύρα, ότι είναι αυτή. Δεν θα είναι κάτι άλλο το οποίο θα είναι νοθευμένο. Σίγουρα λοιπόν η αγορά μπύρας φαίνεται ότι αντιστάθηκε στην μεγάλη λέλαπα της κρίσης. Ενδεχομένως η πτώση να είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με κάποιους άλλους τομείς. Κάποιοι μιλάνε και για μια μικρή αύξηση φέτος. Πάντως δεν είναι το 30%, 20-30% που εμφανίζουν... Ίσως και 40% που εμφανίζουν κάποια άλλα αλκοολούχα ποτά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος του κρασιού αυτή τη στιγμή. Με το μεγάλο θέμα με τα εμφιαλωμένα κρασιά, τα οποία έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς σε όφελος του χύμα κρασιού και κάποιων μορφών οι οποίες δεν είναι εμφιαλωμένες, όχι πάρα πολύ σίγουρες πολλές φορές. Το κομμάτι της μπύρας λοιπόν έχει σίγουρα ευνοηθεί. Ταυτόχρονα έχει ευνοηθεί και ένα κομμάτι το οποίο είναι οι ιδιαίτερες μπύρες, η μικροζυθοποιία. Στην Ελλάδα υπήρχε δυστυχώς μια προϊοντική μονοτονία για πάρα πολλά χρόνια. Έχετε δίκιο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει πολλές άλλες εταιρείες, μάλλον όχι πάρα πολλές, με την ότι όλοι είμαστε 17 αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες μικροζυθοποιίες, κάποιες λίγο μεγαλύτερες, οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα αγοραστικό κοινό, να δημιουργήσουν μια ζήτηση για το προϊόν τους και ταυτόχρονα να διαφοροποιήσουν λίγο το τοπίο το οποίο κυριαρχούσε. Πάντως, τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα να δημιουργείται ένα τοπικό ρεύμα, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω πόσο θετικό είναι αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι συνδυάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα με τον τόπο που αναπτύσσεται αυτή. Ωστόσο, νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να μην διαψεύσουμε τις προσδοκίες του καταναλωτή. Μάλιστα. Αν έχουμε τη συνέπεια, η οποία αν θέλετε από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε, το να δοκιμάσει κάποιος το προϊόν μας ή να το τοποθετήσουμε σε ένα καινούριο σημείο είναι κάτι. Ενδεχομένως είναι το εύκολο κομμάτι. Το να δημιουργήσουμε μια επαναλαμβανόμενη ζήτηση και να έχουμε συνέπεια σε αυτό το οποίο δοκίμασε την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την τρίτη, αυτό είναι το σημαντικότερο, αν θέλετε, ζητούμενο. Στίχημα. Και στίχημα, για ειδικά για μικρή εταιρεία που... Πάντως, ας κρατήσουμε σαν θετικό το γεγονός ότι σε επιμέρους γεωγραφικά διαμερίσματα, Σαντορίνη, Τίνο, Ρόδο και σε άλλες περιοχές της χώρας, δημιουργούνται μικρές ζυθοποιίες οι οποίες φιλοδοξούν να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας. Είναι πολύ θετικό πρώτα απ' όλα ότι τελικά οι περισσότερες ζυθοποιίες μικρές είναι σε νησιά. Είναι στην Εύβοια που είμαστε εμείς, Σαντορίνη, Τίνο, Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδο. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τα κύματα της μπύρας ενδεχομένως, αν συνενωθούν και αν δημιουργήσουμε μια τέτοια τάση ανάμεσα σε όλα τα μικρά ζυθοποιία τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλό γιατί ουσιαστικά ανεβαίνοντας και όταν δημιουργείται μια τέτοια μονάδα, ουσιαστικά ανεβαίνει συνολικά ο χώρος της μικροζυθοποιίας. Ναι, και θα έλεγε κανείς ότι συνδέεται και με το γεγονός ότι τα νησιά παίρνουν και ένα κομμάτι της ζήτησης από την πλευρά των ξένων επισκεπτών της χώρας. Αναμφισβήτητα. Ο τουρισμός ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς το οποίο στοχεύει
η κάθε ζυθοποιία, παρόλο που ο τουρισμός, επειδή είναι συγκεντρωμένος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το αν το εγχείρημα το οποίο κάνουμε είναι θα παραμείνει θα είναι βιώσιμο. Σωστά. Γιατί όταν έχεις μία κατανάλωση ένα το χειμώνα και 10 το καλοκαίρι, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στο θέμα της λειτουργίας μιας επιχείρησης και στο θέμα της απόσβεσης του εξοπλισμού μέσα στον χρόνο. Πριν έρθουμε στα δικά σας, θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάλι στα τεκτενόμενα στον κλάδο. Μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος δίνει δουλειά καταρχήν και στην αγροτική παραγωγή. Συνδέεται δηλαδή και με την αγροτική παραγωγή. Μιλάω για τα μεγάλα συμβόλαια μεταξύ των ζυθοποιείων και των αγροτών. Επίσης, συνδέεται όπως φαίνεται και με την περιφερειακή ανάπτυξη. Και δώστε μας μια εικόνα για το τι αντιπροσωπεύει η εγχώρια παραγωγή μπύρας. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για το συντριπτικό κομμάτι της κατανάλωσης. Νομίζω ότι είναι πάνω από 98% ενδεχομένως η μπύρα η οποία παράγεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Παράγεται και από εταιρείες ξένων συμφερόντων. Σωστά. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι έχει παραγωγή, ότι είναι στην Ελλάδα, ότι εργάζονται Έλληνες εργαζόμενοι, ότι υπάρχουν εργοστάσια αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Θεωρητικά πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το ποσοστό, δηλαδή ίσως και πάνω από 95-98%. Δεν έχω ακριβώς τα στατιστικά στοιχεία, αλλά το μερίδιο της εισαγόμενης μπύρας είναι πολύ, πάρα πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Είπατε κάτι που πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως. Είπατε ότι η κατανάλωση τους θερινούς μήνες είναι πολύ μεγάλη. Εσείς νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, σπάσατε αυτή τη φόρμα. Ναι, εμείς είμαστε λίγο περίεργοι στο εξής, ότι ουσιαστικά η κατανάλωσή μας το χειμώνα και το καλοκαίρι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ικανοποιητικό μερίδιο πωλήσεων και το σημερινούς μήνες. Δεν υπάρχει αυτό το 1 προς 10, 1 προς 15 ενδεχομένως που υπάρχει σε κάποιες άλλες. Πώς το καταφέρατε? Έχει να κάνει με το πού στοχεύεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαγαζιά, τελικά σημεία, τα οποία η κατανάλωση μπύρας είναι για 365 μέρες το χρόνο. Δεν έχει να κάνει με ένα εποχιακό προϊόν. Υπάρχουν κάποιοι που είναι οι μπυρόφιλοι, οι πραγματικοί καταναλωτές μπύρας. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, το χειμώνα η μπύρα συνολικά έχει ανεβάσει την κατανάλωσή της, εντυπωσιακά θα έλεγα. Άρα υπάρχει λοιπόν και μια αλλαγή στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Συμπεριφορά. Ενδεχομένως έχει να κάνει με το ότι ο καιρός ίσως δεν είναι πάρα πολύ κρύος, λαθος καλύτερος τους χειμερινούς μήνες φέτος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μπύρα είναι ένα οικονομικότερο προϊόν σε σχέση με κάτι άλλο. Ένα προϊόν το οποίο δεν οθεύεται, όπως σας είπα και πριν. Πάντως υπάρχει σίγουρα μια άνοδος πωλήσεων και στους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον σε εμάς το προϊόν είναι αρκετά ιδιαίτερο, αν θέλετε. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια διαφοροποιημένη μπύρα. Μπύρα η οποία να δημιουργήσει επώνυμη ζήτηση στον καταναλωτή, και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μερίδα καταναλωτών η οποία εμπιστεύεται τα προϊόντα μας και αυτή η μερίδα διαρκώς διευρύνεται. Διευρύνεται. Εσείς κάνατε ένα, προέρχεστε από έναν τομέα ο οποίος έχει να κάνει και με την παραγωγή ινού. Είσαστε, θα έλεγα, από όσο σας γνωρίζω, ένας άνθρωπος ο οποίος είσαστε πάρα πολύ στοχευμένος σε αυτό που λέμε παραγωγή. Έχετε δημιουργήσει λοιπόν ένα ξεχωριστό προϊόν. Αυτό είναι πραγματικότητα και το αναγνωρίζει και η αγορά και ο ανταγωνισμός. Θα ήθελα ωστόσο να μου πείτε πώς εμφανίζεται η πορεία της εταιρείας σας στα 3-3,5 χρόνια που είστε, διότι μιλάμε για μια σχετικά σύντομη πορεία. Εμείς... η οποία όμως έχει να δείξει κάποια αποτελέσματα. Μιλήστε μας για αυτά. Εμείς ξεκινήσαμε ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2009. Θεωρητικά το 2009 ήταν μάλλον μια χαμένη χρονιά για μας. Ήταν το ξεκίνημα. Με την έννοια ότι είναι το τέλος μέση του καλοκαιριού που οι αγορές έχουν ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί η περίοδος τέλος πάντων που θα μπει, σε ποιους καταλόγους θα μπει, σε ποια μαγαζιά θα μπει. Μετά λοιπόν από 3,5 χρόνια τα δείγματα είναι πολύ θετικά. Φέτος η εταιρεία έχει κλείσει με μια αύξηση πωλήσεων των προϊόντων κοντά στο 70-75%. Υπάρχει ένα σχέδιο ανάπτυξης, τρέχουμε αυτή τη στιγμή ένα επενδυτικό σχέδιο που έχει να κάνει με αύξηση στο κομμάτι της παραγωγής μπύρας.
το οποίο ουσιαστικά το κάνουμε για να μπορέσουμε να το επεξέλθουμε και στη ζήτηση, χωρίς σε καμία περίπτωση να αλλάξουμε την αρχική μας στόχευση, που είναι η συγκεκριμένη ποιότητα και η παραγωγή πολλών διαφοροποιημένων προϊόντων. Θέλω να σας πω εδώ ότι ο στόχος μας δεν είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε τα 1.000, 2.000, 5.000, σας λέω ενδεικτικά νούμερα, μπουκάλια από ένα τύπο μπύρας. Θα προτιμούσα να έχω 10 τύπους μπύρας με 100 μπουκάλια πώληση στον καθένα. Αυτό ήταν κάτι που σας ξεχώρισε και από την αρχή. Δημιουργήσατε διάφορα. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά διαφορετικές γεύσεις. Θέλαμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά προϊόντα. Θέλαμε να δείξουμε ότι τελικά η μπύρα δεν είναι ένα δροσιστικό καλοκαιρινό ποτό, το οποίο το έχουμε συνδέσει, αν θέλετε, με μια λογική αναψυκτικού. Μάλιστα. Είναι μια λογική ποτού, όπως είναι το κρασί, όπως είναι το ουίσκι. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες γευσιγνωσίας και οργανωληπτικής δοκιμής που ισχύει σε ένα καλό καφέ, σε ένα καλό μάλτ ουίσκι ή στο κρασί. Επομένως, η προσέγγιση μας είναι περισσότερο ενολογική. Το background μου είναι ενολογική, είναι ο λόγος εξάλλου. Οπότε αυτό δεν μπορούσα να διαφύγω. Ναι, μεταφράστηκε και στην ίδια την επωνυμία της εταιρείας. Μιλήστε μας γι' αυτό. Σέπτεμ είναι ο αριθμός 7 στα λατινικά. Από το concept του 7, τον αριθμό της δημιουργίας, ουσιαστικά κάθε τύπος μπύρας που παράγουμε έχει το όνομα μιας ημέρας. Σε αυτή τη φάση έχουμε φτάσει στους 5 τύπους μπύρας. Μας μένουν 2 μέρες ακόμα για να κλείσουμε το φάσμα των εμπορικών προϊόντων μας. Έχετε κάνει μπύρα από με μέλι, μπύρα με... Ναι, είναι μια ιδιαίτερη μπύρα, όχι σοκολάτα. Είναι μια... Η μπύρα με το μέλι, αν θέλετε, είναι αβαρχίδα ενδεχομένως των πωλήσεών μας. Είναι μια μπύρα η οποία έχει αναγνωριστεί. Φέτος, το 2012, στο International Beer Challenge, ένα από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς μπύρας, πήρε το χρυσό μετάλλιο σαν η καλύτερη μπύρα με μέλι στην κατηγορία της. Είναι μια μπύρα η οποία έχει επώνυμη ζήτηση. Πρόσφατα παρουσιάσαμε μια καινούργια μαύρη μπύρα, η οποία είναι τύπου Porter. Η συγκεκριμένη ήταν πέρσι εποχιακό προϊόν, είχε μια πολύ μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές και πλέον φέτος το έχουμε κανονικά σαν εμπορικό προϊόν στην κάμα μας. Ταυτόχρονα εγκαινιάζουμε αυτό το μήνα μια καινούργια σειρά από μπύρες που θα είναι one-off. Ουσιαστικά πρόκειται για μπύρες, αν θέλετε, πειραματικές, μπύρες οι οποίες θα είναι πολύ λίγο χρόνο στην αγορά, τελείως διαφορετικές γεύσεις μπύρες. Θα ανήκει σε μια σειρά που την ονομάζουμε Hobby Beers. Hobby γιατί κάνουμε το κέφι μας, Hobby γιατί έχουν πολύ έντονη παρουσία λυγίσκου. Είναι μπύρες one-off, όπως σας είπα, και θα είναι διάφορες μπύρες που θα τρέχουν μέσα στον χρόνο. Πάντως είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ κάνετε το κέφι σας, φαίνεται ότι και επιχειρηματικά το εγχείρημα στέφεται με επιτυχία. Νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα για να κάνεις κάτι καλά είναι να το κάνεις με κέφι. Όταν έφτιαχνα κρασιά, αυτό που έκανα το έκανα πραγματικά όχι απλά επιχειρηματικά για βιοποριστικούς λόγους, το έκανα γιατί είναι κάτι το οποίο με κάλυπτε και κάτι το οποίο ζούσα όμορφα σε αυτό το χώρο του κρασιού. Όπως και τώρα περνάω όμορφα φτιάχνοντας μπύρες. Το γεγονός ότι έχει αποδοχή αυτό το οποίο κάνουμε είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο. Ο στόχος σας ποιος είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια? Ουσιαστικά το επενδυτικό σχέδιο που ξεκινήσαμε, το business plan που είχαμε από την αρχή, είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε ένα αριθμό φιαλών συγκεκριμένο, ο οποίος ακόμη απέχει σε σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Παρόλο που για 4ο χρόνο λειτουργίας είμαστε μέσα στα πλαίσια αυτού που είχαμε προσχεδιάσει. Το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας, όπως το είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής, θα ολοκληρωθεί σε 2-3 χρόνια από τώρα. Μάλιστα. Ωστόσο, η στόχευσή σας παραμένει στην εγχώρια αγορά? Όχι. Ή έχουν υπάρξει και σκέψεις για εξωστρέφεια? Ουσιαστικά το στήσιμο της ΕΠΤΕΜ εξ αρχής δεν παραπέμπει σε μια στενή τοπική αγορά. Και δεν κάνατε και το λάθος αυτό, να συνδέσετε το όνομά σας με μια παραγωγή? Όχι, δεν ονομάζεται ευωϊκή μικροαιθοπία. Ναι. Ονομάζεται ΣΕΠΤΕΜ. Δεν θέλαμε να συνδέσουμε ουσιαστικά το όνομά μας με ένα τοπονύμιο. Μάλιστα. Όχι επειδή αρνούμαστε την καταγωγή μας, είμαστε από την Εύβοια, είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Αλλά η ζυθοποίηση ονομάζεται ΣΕΠΤΕΜ. Έγινε εξ αρχής ένα πολύ καλό στήσιμο στο κομμάτι του branding. Να σημειώσουμε εδώ το 2010, την πρώτη χρονιά παρουσίας μας στην αγορά, σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό στο Λονδίνο. Η ΣΕΠΤΕΜ ήταν το μεγάλο χρυσό μετάλλιο για design και packaging ανάμεσα σε όλα τα ζυθοποία που έλαβαν μέρος. Πράγμα πολύ σημαντικό για μια νεοσύστατη εταιρεία μόλις 12 μηνών τότε.
και μια ελληνική, αμυγός ελληνική εταιρεία. Το branding έγινε από ελληνική επιχείρηση, πράγμα και αυτό πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά όλο το concept μας έχει βοηθεί να μπορέσουμε κάποια στιγμή να είμαστε και σε αγορές εξωτερικού. Ήδη έχουμε παρουσία στην Αγγλία, πολύ δύσκολη αγορά για όλα τα προϊόντα, στην Κύπρο, και τέλος του μήνα ξεκινάμε δύο καινούργιες αγορές, πιθανότατα Βραζιλία και Καναδά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί πραγματικά δίνεται ένα στίγμα αισιοδοξίας σε όλο αυτό το κλίμα που μας περιβάλλει. Νομίζω η αισιοδοξία σε αυτή τη χώρα θα έλθει όταν επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, στο να παράγουμε. Και να είμαστε δημιουργικοί. Να είμαστε δημιουργικοί και να αντιληφθούμε ότι η παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.